Ανησυχία και προβληματισμό προκαλούν οι εικόνες με τα νεκρά ψάρια στο μεγαλύτερο υδρευτικό έργο της Κρήτης, αυτό του φράγματος από Σελέμη. Την πηγή του κακού αναζητούν οι αρμόδιοι με στελέχη του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης να προχωρούν σε αυτοψία στο σημείο αλλά και σε δειγματοληψία νερού. Αυτό που διαπιστώθηκε ήταν η ύπαρξη πολλών ψαριών που έχουν ψοφήσει, τα οποία το πιο πιθανό σενάριο είναι να έχουν μείνει εκεί πέρα γιατί έχει πέσει στάθμη και να έχουν εγκλωβιστεί σε κάποιους δάκους. Αυτός είναι ο λόγος, αλλά εμείς ψάχνουμε το άλλο σενάριο. Πως υπάρχει τοπικά έστω μια μόλυνση, γιατί συνολικά το νερό που έρχεται στο δηληστήριο είναι εντάξει, ελεγμένο πολύ καλά, αλλά ελέγχουμε και τα ίδια τα ψάρια, ελέγχουμε και την περιοχή τοπικά, έχουμε πάρει δείγματα νερού και ψαριών με το ΕΛΚΕΘΕ. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης και ερευνητές του ΕΛΚΕΘΕ, οι οποίοι αναζητούν απαντήσεις για το ανησυχητικό αυτό φαινόμενο, το οποίο καταγράφεται τις τελευταίες μέρες στο φράγμα, δίπλα στο παραλίμνιο δρόμο, στο ύψος της γέφυρας. Γενικά είναι ένα πολύ ανθεκτικό ψάρι και σε έλλειψη οξυγόνου και σε μεταβολές θερμοκρασίας, αλλά πάλι δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υποστεί θνησιμότητα. Συνήθως το βασικό πρόβλημα έχει να κάνει με έλλειψη οξυγόνου. Αυτή η υδατοσυλλογή που βλέπω εδώ πέρα δεν πιθανόν να μην έχει ανανέωση νερού. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, με την άνοδο της θερμοκρασίας έχουμε μείωση του οξυγόνου. Όταν μειωθεί σε κρίσιμα επίπεδα, τα ψάρια μπορεί να πεθάνουν. Την ίδια ώρα ερευνάται και το ενδεχόμενο μόλυνσης του νερού απολύματα. Εμείς αυτό μας διαφέρει, μήπως υπάρχει το θέμα αυτό. Το ελέγχουμε. Μέχρι τώρα όμως όλες οι μετρήσεις που έχουμε κάνει για αποδείγματα νερού δεν δείχνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή είχε αποκλειστεί το ενδεχόμενο της μόλυνσης? Δεν είχε αποκλειστεί τίποτα, γιατί αυτή τη στιγμή το ελέγχουμε. Αυτή τη στιγμή δηλαδή τα λίμματα της περιοχής, ειδικά αυγού του γονιών, καταλήγουν στο φράγμα που σε λέμε. Πάντως αυτό πάντως δεν έχει ακόμα διαπιστωθεί. Ερευνάται, για να είμαστε πιο ξεκάθαροι. Ερευνάται, σε κάθε περίπτωση όμως. Από κάπου προήλθε ο θάνατος αυτών των ψαριών, για να έχουν θανατωθεί ψάρια, πάει να πει ότι υπάρχει μία μόλυνση των νερών. Προφανώς, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή την εποχή, που τι άλλο να είναι, θα είναι λίμματα. Κατά μαρτυρίες όμως που έχουμε, λίμματα της περιοχής και το Απτοριάκι καταλήγουν στο φράγμα. Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο νεοεκλεγής δήμαρχος Χερσονήσου, ο οποίος τονίζει την ίδια ώρα την ανάγκη ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης να δρομολογήσει τις διαδικασίες για την κατασκευή βιολογικών καθαρισμών στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε καταδείξει την υποχρέωση της πολιτείας για την κατασκευή βιολογικού καθαρισμού ή βιολογικών καθαρισμών στην περιοχή της Λαγκάδας, που το επιβάλλει, αν θέλετε, και η σύμβαση, η περιβαλλοντική όρη κατασκευής του πράγματος. Δίχως αυτό να έχει γίνει ποτέ. Έρχεται με ένα γλαφυρό τρόπο λοιπόν αυτό να καταδειχθεί ως αναγκαιότητα